Καλησπέρα φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4, του ΠΑΟΚ 24 και αναγνώστες του ΠΑΟΚ 24, της μεγαλύτερης, πιο σοβαρής, μη λαϊκίστικης ιστοσελίδας που ασχολείται με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Αντιλαμβανόμαστε ότι το project είναι τέτοιο ώστε να δυσκολεύεσαι να καταλάβεις τι γίνεται αν έχεις κόκκινο μάγουλο. Εμείς άλλωστε είμαστε οι ελιτίστες του ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι, ρε Σωτήρη? Δεν είμαστε οι ελίτ, ρε φίλε? Και στη Σταυρούπολη μεγαλώσαμε γάλα ζωέματι όλοι. Δίπλα στο ψυχιατρίο, το πατρικό του πατέρα μου, δίπλα στις επιστημόνες λαζαριστών, έχω δηλαδή και κουλτούρα και της μάνας μου, και κουλτούρα και ψυχασθένεια. Πώς άλλωστε θα αντέξεις αυτήν την ομάδα? Πώς άλλωστε μπορείς να περάσεις κάθε μέρα που περνάει χωρίς να πας να πέσει από κάποιο μπαλκόνι? Ο Σάκης Λόγου έρχεται. Ο Τζομπατζόγλου κάνει πως έχει δουλειά στην Αθήνα, έχει πάρει 8 μέρες άδεια από το πουθενά. Θα ασχοληθούμε σήμερα, το είπα και πριν στην εκπομπή, ο καλός, ο κακός και το σταφυδόψωμο. Το είπα πριν, δεν είναι το πιο πετυχημένο παρά τσουγλίο των ασλαμάτων, σταφυδόψωμο. Και η χωριάτικη, ναι, και η χωριάτικη. Το σταφυδόψωμο όμως, επειδή δεν έχει πολλά χρώματα, ταιριάζει περισσότερο. Οι ελιές εκεί, οι σταφίδες. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, είπα και πριν, έχω γράψει ένα άρθρο στο SDNA, το έχω ανεβάσει και στο ΠΑΟΚ 24. Θέλω να το διαβάσετε και να κάνουμε μια κουβέντα ποδοσφαιρική. Θα πούμε βέβαια τι θέματα έχει η ομάδα, ποια ονόματα ισχύουν, ποια δεν ισχύουν κτλ. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που θα υπεραμεινθώ επιλογής Αφρικανού στόπερ. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Φερνάντο Βαρέλα είναι κανονικός στόπερ καλός. Τον έχω δει, τον ξέρω. Δεν είναι Αφρικανός. Απλά έτυχε να έχει κάποιους προγόνους στο πράσινο ακροτήρι. Ο Γκάι Ροδρίγκες βασικά, που είναι από το πράσινο ακροτήρι, δεν είναι ψυχοπαθής. Απλά καμιά φορά χρειάζεται κέρμα. Όταν τελειώσει το κέρμα θέλει ένα insert coin. Ωραία. Αυτός είναι πιο όριμος σαν παίκτης, θα τα πούμε στη διάρκεια βέβαια. Σε πρώτη φάση εγώ αυτό που καλούμε να κάνω είναι να αναφερθώ στους ανθρώπους και στις επιχειρήσεις που στηρίζουν το ΠΑΟΚ 24, είτε διαδικτυακά είτε ραδιοφωνικά, ξεκινώντας από τη Ρέμβη, στην οποία σήμερα μπορείτε να ακούσετε Ανδριανό Αραμπατζή και Διάνα Ζαχαριάδου. Θα την ψάξω την κυρία, δεν την ξέρω. Σήμερα στη Ρέμβη live μπουζούκι, έτσι να γουστάρουμε. Είναι η τελευταία μου εκπομπή πριν την άδεια, είναι η αλήθεια. Γι' αυτό ζητάω από εσάς να μπείτε σε μια διαδικασία να διαβάσετε λίγο τη μεταγραφική ανάλυση που έχω κάνει, υπό την έννοια του ότι και πώς είναι η αγορά αυτή την περίοδο, για να ανοίξουμε νωρίς γραμμές και να βγάλουμε μια άκρη για το τι γίνεται στην ομάδα και το τι περιμένουμε. Άκη, τι έγινε, ρε φίλε? Γεια σου, ρε Σταύρε. Άργησες ακριβώς 7 λεπτά. Ήταν αλήθεια αυτό που μου στείλες? Ο αριθμός του ψεύτη, ρε φίλε. Ξέρεις ότι γεννήθηκε 7 του 77. Δεν θα μπορούσε να γεννήσει. Δεν θα μπορούσε να γεννήσει 8-7. Είναι ο αριθμός του ψεύτη. Διότι άμα πεις 5, δεν γίνεις εμπιστευτός. Το 7 είναι για να είναι τόσο ακριβής ο άλλος και να λέει 7. 7 άτομα μου το είπαν. Ναι. Και 3 το Σουμπούτε, ο 10. Να το ολοκληρώνεται. Να σου πω, το Σουμπούτε θα σκάσει καφράγκο. Μιλάμε ότι τίποτα, ρε, δεν τον κερνάνε. Μόνο ένα λάθος τόσο τον έχουν κεράσει μια φορά. Δύο φορές με έχουν κεράσει λάθος. Ένα καφέ ελληνικό. Θέλανε αλλού να τον κεράσουν σε μια γκόμενα. Θέλω ο άλλος σκέτο και τον κάνανε γλυκό. Και ένα τόσο που βάλα ζαμπόν, εγώ το τρώω σκέτο και το δώσαν σε μένα. Το λέω τώρα στον αέρα, αν του ξεφωνίζω κιόλα. Ναι, ξεφωνίζει επειδή δεν βγάζουν χορηγίες γι' αυτό. Εννοείται. Σαν τον Χριστόφορο. Όλα τα χούγια του Χριστόφορο έχει πάρει. Ο Χριστόφορο και εσύ μα. Ο Χριστόφορο, ο οποίο μια μέρα έφαγε 7 λάθη. Ωραία. Ο αριθμός του ψεύτη. Μα είναι αυτό που λένε, ρε, ότι τα λάθη με βελτιώνουν. Με κάνουν καλύτερο. Μαζί μας η Ρέμβη, λοιπόν, τραπέζι σήμερα. Στη Ρέμβη. Κάνα λάθος μπουκάλι δεν μπορούν να στείλουν. Λάθος μπουκάλι. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή να θέλει ο άλλος Absolute και να ανοίξει Σμυρνόφ και να πούνε Σταύρο, ποια στην εσύ, ρε, γιατί τα παιδιά θέλουν Absolute. Αυτό πλάκα-πλάκα μου τυχαίνει ανάποδα. Να μου φέρουν λάθος το ποτό και να μην μπορώ να το πιω και να το δίνουν αλλού. Δεν μου έχει κάτσει μια φορά να το δώσουν, ναι, αλλού. Γιατί δεν πάει το μυαλό της ότι πίνει Σμυρνόφ. Ναι, εγώ είμαι λαϊκό παιδί.
είσαι, ναι, θεωρείται πιο φτηνό προϊόν. Αλλά είναι, εγώ διαφωνώ. Εγώ το αλκοόλ μια χαρά είναι, το συγκρίνω με το ποιο με έχει αφήσει λιπόθυμο και ποιο με κράτησε όρθιο. Η Σμιρνόφ παραδοσιακά με κρατάει, ναι, όρθιο. Γιατί τη σπάω. Αν έπινα σκέτη, θα έπινα Βελβεντέρε, ξέρω, θα έπινα Grey Goose, θα έπινα κάποια άλλο. Αλλά δεν την πίνω σκέτη. Grey Goose μαγάζει στα Χανιά, δεν είναι? Ναι, τι, ναι, είναι, σύμφωνα με τον Θεό, είναι στέλνει βοτικά. Έλα, είμαι στο. Ξέρεις τι έχει κάνει ο Θεός? Δεν υπάρχει. Τύπος κλείνει ραντεβού με έναν που κάνει το charity idol. Το charity idol. Στα Χανιά, ρε παιδί μου, είναι στα Χανιά μείνει ο άνθρωπος. Ναι, στα Χανιά και κλείνει ραντεβού. Και έχουμε κατέβει εμείς. Και λέει ο Στέργιος, έλα, είμαστε εδώ στο. Όχι, τον παίρνει αυτό τηλέφωνο, του λέει ο Στέργιος πρώτα ότι θα είμαι κάπου σε ένα μαγαζί στο λιμάνι. Λέει, αυτό τα ξέρω όλα, ρε παιδί μου, θα σα πάρω τηλέφωνο όπου είστε, θα μου πει εκεί την ώρα που είστε και θα έρθω. Και παίρνει ο τύπος. Και του λέει ο Στέργιος, κάτσε λίγο, περίμενε, δεν βλέπω εδώ που είμαστε. Και λέγε, α, στο Grey Goose είμαστε. Διαφημιστική. Είχανε μια πινακίδα διαφημιστική, ρε παιδί μου, μάλλον, ναι, που έλεγε Grey Goose. Και όχι καμιά μεγάλη. Και ο Στέργιος νόμιζε είναι το όνομα του μαγαζιού. Η γκρι πάπια. Η γκρι χίνα. Έχουμε κάνει τόσες αποστολές. Ωραία, οι πιο ξεκούδουνοι ήταν εκείνη στα Χανιά τέλη Δεκεμβρίου. Πότε ήταν? Χόμπι. 1-2 δηλαδή, Δεκεμβρίου εκεί. Εκεί. Δηλαδή. Χόμπι. Τώρα χόμπι, τι ναι, να σου κάνει αυτή η αποστολή. Τουρισμό. Πάμε για να πάμε. Και ναι, πήγαμε τρεις από το Πάκο 4. Για μάτς κυπέλου. με τα Χανιά. 2-6. Αλλά λες, φίλε, τι να σου μείνει τώρα από την αποστολή. Τόσες έχουμε πάει. Και να είναι από αυτές που κάναμε όλες φέτος. Η καλύτερη. Η καλύτερη, ρε φίλε. Ναι. Ο άλλος έχασε το πορτοφόλι του, κόντυψε να αυτοκτονήσει. Ήταν πότε που ρίστε, ο Αναστασιάδης, τα φιλιά μου. Είναι κομμάτι της κουβέντας εδώ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Συζητάει η οικογένεια του ΠΑΟΚ τι πρέπει να αλλάξει. Αυτά δεν πρέπει να αλλάξουν. Ναι, ναι, ναι. Γιατί θα χαθεί το DNA μας, πιστεύω. Τέλος πάντων, πάμε στους χορηγούς, ο Τέκο. Στο 10:20:30. Τώρα η Λία περνάει στις 2 η ώρα, κταίω. Και θα μπορείς να φύγεις, είσαι κουκλεντές. Μπορείς να φύγεις διακοπές. Ναι, διακοπές, καλά τα λες. Ωραία, είναι η τελευταία εκπομπή που κάνω εγώ. Θα επιστρέψω 19 Ιουλίου. Έτσι το έχει προγραμματίσει, ρε σκύλε. Κοίτα. Δηλαδή η άδειά σου είναι μέχρι την Κυριακή που τη Δευτέρα μετά φεύγεις σε Ολλανδία. Καλά, το κόλλησα. Μια χαρά. Θα είμαστε στον αέρα της πόλης βέβαια από Ολλανδία. Ναι, ναι, ναι. Το ΠΑΟΚ 24. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ και ο Δημήτρης ο Τζομπατζόγλου και ο Γρηγόρης ο Ατρίδης. Ο οποίος Ατρίδης, πώς φαίνεται, ρε φίλε, ότι είναι ο άνθρωπος που προπορεύεται για να μας ψηρίσει το διευθυντή λύκη. Νωρίς είναι ακόμα βέβαια. Θα πρέπει να βάλει τον κόλο του κάτω να δουλεύει. Αλλά πώς φαίνεται. Το έχει. Ναι, το έχει. Πώς φαίνεται. Για πες. Τους λέω εγώ, όποιος βρει χορηγό, έρχεται. Ξεκούραστα. Αυτός είναι ικανός να μπει χορηγός ο ίδιος. Όλη τη χρονιά ταξίνει με χορηγούς, τίποτα. Δεν τους λέω θα πάρετε λεφτά, θα κάνετε ό,τι θέλετε. Ξέρω, ναι, ναι. Ωραία. Ταξίνει κανονικά. Μόλις πλησιάζει η προετοιμασία, τον έχει έτοιμο. Ναι, έχει δουλέψει. Ναι. Δεν τον ξοδεύει όλη τη χρονιά. Ναι, ναι, γιατί ναι, σου λέει μπορεί μετά να μου πει ότι έβαλα μέσα στο χειμώνα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το. Τον κρατάει καβάτσε. Κοίταξε, είναι μερικοί αυτό που λένε ότι από μικρός φαινότανε. Ναι, ναι, ναι. Αυτός με το που μπήκε αυτός, φαινότανε ότι. Αν δεν είχε περάσει από εκείνη την περίοδο στο ανοργασμικό όμιλο. Εντάξει. Αν δεν είχε περάσει από εκείνη εκεί έχασε, πιστεύεις, δηλαδή κάποιο χρόνο. Είναι σαν μια λάθος επιλογή ποδοσφαιριστή. Είναι μια, ναι, ναι, που πάει σε μια ομάδα και. Είναι σαν τον Παύλο Γκαρσία που πήγε στη Μούρθια. Ναι. Πήγε στη Μούρθια. Δεν πα στη Μούρθια. Αυτός πιστεύω αύριο μεθαύριο θα του λένε κάτι τα παιδιά και θα τους λέει ρε, σε μένα ρε. Εγώ τον Γκόλκα ρε. Ναι, κοροϊδεύα. Και θα πάτε εσείς να κοροϊδέψετε εμένα. Όταν τα έκανα εγώ αυτά, ρε, εσείς δεν είχατε γεννηθεί. Κάτι τέτοια θα τους λέει, να ξέρεις. Αλλά πρόσεξε με, αυτό το είπε πείτε στον αέρα. Γιατί θέλω την Μπούντου να την πιζώσω τώρα. Για να δει την ηλικία. Τους κάνω ανάκατα τώρα που φεύγω. Έτσι θα τους κάνω. Κάτσε να δεις, περίμενε. Η Μπούντου, φίλε, δεν το έχει για διευθυντήρα. Γιατί είναι πολύ του ρεπορτάζ. Πιστεύω ότι θα βαρεθεί αν γίνει διευθύντρια αυτή. Να σου πω κάτι. Το έχει γιατί θα κάνει ρεπορτάζ και θα ξέρουν οι άλλοι από κάτω, ωραία, ότι αυτή ξέρει. Οπότε δεν μπορούν να την κοροϊδέψουν. Δεν κάνουν μαγκές. Είναι ναι, σαν τον Κοσμά στο Sport FM. Στο Sport FM τώρα διευθυντής είναι ο Γιώργος ο Κοσμάς. Που σαν ρεπόρτερ ΑΕΚ ήταν ναι, εκπληκτικός, εντάξει. Ποιος να πάει να του πει ρεπόρτερ ότι παπά. Παπά. Θα τον βγάλει στο δευτερόλεπτο. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Να είμαστε πάλι πίσω μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Είχαμε πει θα ασχοληθούμε με τα μεταγραφικά και υπάρχουν διάφορα σενάρια. Σενάρια από χθες το βράδυ
αρχής γενομένης από τον τερματοφύλακα της Δυναμό Μόσχας που έμεινε ελεύθερος. Πώς το λένε ρε, Στουμπούνοφ, κάτσε να το βρω. Ένα τερματοφύλακα ο οποίος βλέπω τα στατιστικά τον κόβεις κατευθείαν, δεν δε βλέπεις ούτε καν. Ο Γκαμπούλοφ τρώει 1,5 γκολ το παιχνίδι. Δημοσίευμα η ρώσικη εφημερίδα Sport Express, η οποία αναφέρει ότι ο Αλεξάνδρ Γκαμπούλοφ βρίσκεται στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ και εμπλέκει και την Μπεσίκτας καθώς και την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. 10 φορές διεθνής με την Εθνική Ρωσίας, 23 παιχνίδια, δέχτηκε 36 γκολ. 1,5 γκολ το παιχνίδι. Κόβεσαι φίλε. Δεν υπάρχει βασικά θέμα, μας λένε, από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Θα υιοθετήσουμε αυτό το πράγμα, ελπίζοντας ότι η μοναδική σοβαρή περίπτωση τερματοφύλακα που μπορεί να προχωρήσει σε σχέση με όλα όσα έχουν γραφτεί είναι αυτή του Μπόικο, ο οποίος αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι με διαφορά ο καλύτερος τερματοφύλακας από αυτούς που ακούγονται, συζητιούνται και προφανώς προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να πάρει. Δύσκολη περίπτωση, αλλά αν θες να κάνεις τη διαφορά θα πρέπει να έχεις υψηλούς στόχους. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι για αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολο να πάρεις τερματοφύλακα, είναι δύσκολο να βρεις στόπερ υψηλού επίπεδου, είναι δύσκολο να βρεις δεκάρι υψηλού επίπεδου, είναι δύσκολο να βρεις σεντερφόρ υψηλού επίπεδου που να έρχονται στην Ελλάδα και να μην είναι βετεράνοι ποδοσφαιριστές. Πάντως αν κάποιος μας πουλούσε τον Γλύκο, ο οποίος ας πούμε λεγόταν Γλύκοφ, και μας έλεγε είναι σε αυτή την ηλικία, έχει αυτές τις παραστάσεις, είναι έτσι πολύ γρήγορος, είναι καλός με τα πόδια, ξέρεις, είναι ψηλός, ερώ και λοιπά, θα λέγαμε και λεπούρι βρήκαμε. Λέω εγώ τώρα, για να ξέρουμε κιόλας τι έχουμε το πρόβλημα και με το Γλύκο, πιθανόν δεν το εκτιμούμε. Αυτό που, το τι εκτιμάμε και δεν εκτιμάμε, εντάξει, το δούμε στη διάρκεια. Το θέμα είναι ότι για το Γλύκο το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με την αξία του, έχει να κάνει με την ευπάθεια που έχει στους τραυματισμούς. Ναι. Όταν στα 29 σου έχεις μία γεμάτη σεζόν, δεν μπορείς να βασιστείς στο Γλύκο και όχι επειδή είναι κακός τερματοφύλακας, αλλά επειδή δεν μπορεί να είναι συνεχώς κάτω από τα δοκάρια. Τι να κάνουμε. Δεν είναι το πρόβλημα λοιπόν για το Γλύκο το αν είναι καλός ή κακός τερματοφύλακας. Αν είχε στα 10 χρόνια που είναι στον ΠΑΟΚ 300 παιχνίδια, δεν θα είχες κανένα πρόβλημα να έχεις το Γλύκο πρώτο. Ναι. Υπάρχουν, είναι κανονικός τερματοφύλακας. Απλά έτσι όπως το χειρίζεται ο ΠΑΟΚ, παίρνει μεν ένα ρίσκο υπογράφοντας το Βελίδη, αλλά αν πραγματικά του κάτσει ένας καλός τερματοφύλακας, θα έχει τρομερό ανταγωνισμό. Δεν παίρνει ρίσκο υπογράφοντας το Βελίδη, όχι παίρνει ρίσκο. Δεν παίρνει ρίσκο. Έχει δύο ήδη. Θα πάρει άλλον έναν και θα είναι μια χαρά. Δεν παίρνει. Παίρνει ρίσκο που ψάχνει να βρει τον πολύ καλό, αλλά υπάρχει περίπτωση να μην βρει καθόλου. Αυτό υπήρχε και για να μην υπογραφεί το Βελίδη. Άστον. Άσε να υπάρχουν. Άσε, γιατί μετά από αυτά που πάθαμε πέρσι. Καλά, το Βελίδη θα μπορούσαν έτσι κι αλλιώς να μας τον έχουν υπογράψει για 1,5 ή για 2,5 χρόνια και να ήταν έτσι κι αλλιώς δικός μας παίκτης. Να μην είναι τίθετο θέμα δηλαδή αν θα ανανεώσει το καλοκαίρι. Ναι, γιατί όταν τον παίρνει το Γενάρη. Μετά μάθαμε και εμείς ότι είναι για 6 μήνες με οψιόν ανανέωσης. Άρα ούτε κάποιο ρίσκο είναι οικονομικό, εντάξει, ούτε και είναι παράλογο να θέλει να συνεχίσει το παιδί. Γιατί εντάξει, ξεκίνησε, δεν έβγαλε και μάτια, αλλά εντάξει, να του δώσει και μια άλλη ευκαιρία να κάνει μια σωστή προετοιμασία, να ξεκινήσει κανονικά με την ομάδα και να πάρει τις ευκαιρίες που αξίζει και να δούμε τι ψάρια θα πιάσει. Για πες, τι γίνεται με αυτό με τον... Γιατί λέει ραχδέ, καταιγιστικές οι εξελίξεις. Το Μέγα φτιάξω τη Δευτέρα στο Skype προκαλεί χύμαρο εξελίξεων. Ξυλώνονται επικεφαλής επιχείρησης. Ακάλυπτη μένει η αντιεισαγγελέα, αυτή που έβλεπε Hugh Grant και τη σκόσα με τον καναπέ. Και τραυματίστηκε η πτεσματοδίκης. Τι αν δεν τραυματίστηκε, σαν την άλλη, πέσπασε το πόδι. Τι τραυματίστηκε. Το φιάσκο, μπλα μπλα μπλα. Μπλα. Στην προπόνηση. Ο ταξίαρχος Κωνσταντίνος Φόσκολος. Okay. Από το επίθετο, παιδιά, να καταλάβει. Έχουμε και καλούς Φόσκολους, δεν έχουμε μόνο τους σκηνοθέτες. Τα φιλιά μας τον Κυριάκο και τον Χρήστο. Δεν είναι όνομα για αντιεισαγγελέα, για στρατηγό. Και τον διοικητή Γιώργο Λαζάρου, οι οποίοι συμμετείχαν στην επιχείρηση της αστυνομίας και την σύλληψη του δημοσιογράφου του Sky και παρουσιαστή της εκπομπής Δίκρη. Καθώς εκτός της ανεπιτυχούς προσπάθειας, τα κεντρικά της ελληνικής αστυνομίας δήλωναν άγνοια για την επιχείρηση που προκάλεσε ζημιά στην εικόνα του σώματος. Εκτός των άλλων,
πρόκειται για μια υπόθεση που, όπως δήλωσε και ο δικηγόρος του Κυριάκου, ο Θωμαίδη Χαράλαμπος Αποστολίδης, πως είναι δυνατόν να στείνεται ολόκληρη επιχείρηση από την αστυνομία για να συλλάβει έναν άνθρωπο ο οποίος επί 24 ώρες βάσης φυλάσσεται από ανθρώπους της αστυνομίας, μιας και έχει κριθεί από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως ότι αποτελεί πιθανό στόχο. Δεν είναι όμως αυτό που λέει ο Μπάμπης, έχει μεγάλο δίκιο. Ναι. Δηλαδή αυτοί τον φυλάνε όλη μέρα γιατί φοβούνται ότι κάποιοι θα τον κοπανίσουν, ή πολύ χειρότερα κινδυνεύει η ζωή του γιατί είναι και μάρτυρα σε δίκες σοβαρές όπου σκοτώνεται ο κόσμος κλπ. Και οι ίδιοι πήγαν να τον συλλάβουν, αφού οι ίδιοι τον προστατεύουν. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή άμα θέλανε να τον συλλάβουν, ας λέγανε αυτούς που τον προστατεύουν και που είναι δίπλα του λογικά όλη την ώρα, να τον πάνε μέχρι το τμήμα. Άρα δεν είχε γνώση η υπηρεσία. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Την ίδια ώρα, η προϊσταμένη της αγγελίας Πειραιά, Ειρήνη Τζίβα, στις επικοινωνίες. Άλλο καλό επίθετο. Ναι, φίλε. Πάρε και από την Τζιβάνα. Στις επικοινωνίες που είχε με τους ανωτέρους της, αφήνει ακάλυπτη την αντισαγγελέα Γκαμπιλιέρη, γιατί δήλωσε άγνοια για την επιχείρηση και μάλιστα έλεγε ότι δεν είχε δώσει τέτοια εντολή. Και ενημερώθηκε από δημοσιογράφο που την ξύπνησε την ώρα της επιχείρησης. Μέσα σε όλα αυτά, η επιχείρηση φιάσκο της ελληνικής αστυνομίας είχε απρόπτα προκαλώντας ένα σοβαρό τραυματισμό. Συγκεκριμένα το περιπολικό που είχε αναλάβει τη μεταφορά προς το Sky της πτεσματοδίκη Ανδρονίκης Μαδιουδάκη είχε αναπτύξει ταχύτητα και απορυπευάροντας ζήλο, όχι μόνο τράκαρε, αλλά προκάλεσε και τον τραυματισμό της κυρίας Μαλιουδάκη, η οποία παρέμεινε κλινήτης για τρεις μέρες για νοσήλεια, καθώς έσπασε τον σπόνδυλο στη μέση της και βρίσκεται σε κατοίκον νοσηλεία. Ένα ακόμη αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι το αστυνομικό τμήμα Φαλήρου βρίσκεται σε απόσταση λίγων μέτρων από το τηλεοπτικό σταθμό Sky και αντί να ενημερώσουν το εκεί αρχηγείο, προτιμήθηκε να αναλάβει την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι πρωταγωνιστές του φιάσκου που έζησε η ελληνική αστυνομία το βράδυ της Δευτέρας πολλαπλασιάζονται μέρα με τη μέρα και βέβαια με τους ίδιους ρυθμούς πολλαπλασιάζονται και τα ερωτηματικά για τη συμπεριφορά και τις αποφάσεις συγκεκριμένων ανθρώπων εκείνο το βράδυ. Δηλαδή, εντάξει, ρε φίλε, από όπου και τους πιάσεις, δηλαδή πλέον έχει πλάκα, ωραία, δεν υπάρχει. Τώρα αυτό πανικό δείχνει, γιατί η τζάμπα γίνανε ρεζίλη. Δεν νομίζω ότι θα γινόταν κάτι αν απλά είναι την Κρήτη. Είναι ο λόγος που μαλώνω με τον Τζαμπατζόγλου τόσα χρόνια. Εγώ λέω ότι είναι βλάκες, δεν έχω κανένα μηχανισμό σοβαρό. Και αυτός μου λέει τα έχουν πιασμένα όλα. Ναι, ρε φίλε, αφού δεν ασχολούνταν κανείς. Ναι. Τώρα που στριμώξαν λίγο τα πράγματα και έχουν αντίδραση σε αυτά που συμβαίνουν. Φαίνεται η αφέλεια, ας πούμε. Βγήκανε, πέφτουν ξεφωνητά. Βγήκε ένα σέα, τους ξεφωνίζει όλη την ώρα. Δεν υπήρχε το SDNA. Τι νομίζεις ότι είναι, ξέρω εγώ, τυχαίο ότι σε κάποια φάση αγανάκτησαν 50 άνθρωποι και λένε όχι, δεν πάμε το κεφάλι. Και αρχίσανε. Πάτα κιούτα, πάτα κιούτα. Ωραία, αυτό. Αρχίζει το Sky. Πάμε από Sport FM. Τρία μέσα ενημέρωσης. Από εκεί που το ένα δεν υπήρχε και τα άλλα ήταν δικά τους. Όχι δικά τους, το Sky. Ήταν μέσα, ήταν ο μεγάλος μέσα στο Sky. Και έφυγε. Ωραία. Τρία μέσα ξαφνικά και θα τους ξεσκίζουν. Ξέρεις πόσο μετράει αυτό. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, να ζήσουμε ό,τι θυμόμαστε. Μας προσφέρουν γέλιο αρκετό. Είναι η αλήθεια. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Σταύρο, εδώ είναι πολύ επιφυλακτικός. Έχει πολύ ψωμί. Έχει, δε φίλε, αλλά. Και όχι μόνο όσο αφορά τις εκλογές. Οι εκλογές και τον Οκτώβρη χάνεις, ξέρω εγώ, με 3-4 που είναι το χειρότερο σενάριο. Ναι. Καπάκι, έχουν εκλογές όλες οι ενώσεις που δεν είχαν πριν. Θα τις χτυπήσεις όλες, θα τις πάρεις. Ωραία. Πρόταση μομφής, γεια σας. Δεν κάθονται άλλα 4 χρόνια αυτοί. Το χειρότερο σενάριο είναι αυτό, να ξέρεις. Ναι, αγάπη, είδαμε το δημοσίευμα στη Σερβία. Δεν υπάρχει θέμα Μιλούνοβιτς του Πλατανιά στον ΠΑΟΚ. Παιδιά, μην αγχώνεστε. Σε εκείνες τις θέσεις έχουμε γεμίσει άλλωστε. Δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε ιδιαίτερα. Όπως δεν υπάρχει θέμα για τον τερματοφύλακα που αναφερθήκαμε πριν, τον, πώς το λένε, τον Ρώσο, και υπάρχει θέμα με τον Φερνάντο Βαρέλα. Να υπάρχει και με κανέναν. Να υπάρχει και με κανέναν. Ο στόπερ της Τεάου έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμη. Μαθαίνω ότι οι Ρουμάνοι ζητάνε 1,2 για αγορά. Ο Μίχελ δεν τα δίνει αυτά τα νούμερα, ο Άρνες δεν τα δίνει. Ο Μίχελ θεωρεί ότι είναι πολλά τα λεφτά αυτά. Είναι μια δουλειά που στα 6-7 κατοστάρικα μπορεί να γίνει. Τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις μετράει και ο παίκτης. Τι θέλει να κάνει. Δεν αγγίζει και τη σπίτι του Ρουμάνου, εντάξει, τι 1,2 ξέρω εγώ. Εμένα μου δίνεται 150.000 για τον χρόνο, γιατί αυτά είναι τα νούμερα στη Ρουμανία.
Θέλετε να πούμε και. Θέλετε 10 φορές πάνω τα μισθά μου. Δηλαδή φτάνει, εντάξει. Το θέμα είναι όμως ότι δεν μπορεί εσύ να πουλάς ένα παίχτη σου 2-2,5-3 εκατομμύρια, π.χ. το ΜΑΚ, και να σου φαίνονται πολλά τα 1-200 του Βαρέλα. Η ηλικία, ρε. Ποιο άλλο. 29 ενώ ένα, 24 ενώ άλλο. Γι' αυτό ο ΜΑΚ κάνει τόσο και είναι επιθετικός ο ένας και αμυντικός ο άλλος. Όλα έχουν λογική. Η πορεία, η τιμή ενός παίκτη ορίζεται από τη θέση, την ηλικία, τα χαρακτηριστικά, τη διάρκεια. Την κατάσταση που είναι τώρα. Ναι, και διάρκεια γενικά, να έχει διάρκεια. Ναι. Αν δεν έχει διάρκεια και πας και δώσεις, ξέρω εγώ, 5 εκατομμύρια για ένα παίκτη που δεν έχει 2-3 σεζόν καλές, σερή, είσαι φελός. Τώρα από εκεί πέρα για στόπερ 29 χρονών, πόσα να δώσεις. Εντάξει. Αλήθεια είναι αυτό. Πόσα. 5 εκατοστάρια να δώσεις. Εντάξει, εγώ σου λέω να φτάσεις μέχρι 7. Τι θα κάνεις εσύ μετά που θα έχεις έγχρωμο στόπερ? Δεν με χαλάει αυτός. Αυτός ο συγκεκριμένος δεν σε χαλάει, δεν έχει στοιχεία. Ο Κανάμπι Γκίκ, μόλις τον είδα και εντάξει, αμόκ. Δηλαδή, εγώ να γράψω για έναν παίκτη ότι δεν τον θέλω πριν τον πάρω, ωραία, δύσκολα. Ήταν και θέμα χαρακτήρα. Εκεί, μα καθαρά θέμα χαρακτήρα ήταν. Αυτό, όταν μιλάς με δύο Γάλλους δημοσιογράφους και σου λένε και οι δύο ότι είναι πιο βλάκας άνθρωπος που έχουν γνωρίσει και όχι τίποτα τυχαίοι δημοσιογράφοι. Ωραία. Παιδιά τα οποία ασχολούνται χρόνια και σε υψηλό επίπεδο με δημοσιογραφία στη Γαλλία. Και οι δύο μου είπαν την ατάκα είναι ο πιο βλάκας άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Τι κάνεις εκεί εσύ? Δεν σκέφτεσαι ξαφνικά πω πω τον πιο βλάκα άνθρωπο που έχουν γνωρίσει δύο τύποι να είσαι έτοιμος να τον υποδεχτείς? Τι θα πεις, μπράβο? Όχι, εντάξει. Εκεί πρέπει να προλάβεις και πέντε πράγματα που δεν τα προλάβει. Ευτυχώς ήταν τόσο βλάκας που άρχισε να θέτει θέμα μόνος του και χάλασε δουλειά. Άντε, βάλε κανένα δύο τίτλους έτσι ώστε όταν θα γυρίσουμε από το διάλειμμα να ανοίξουμε γραμμές, να μας πει ο κόσμος. Τίποτα. Εγώ είπα να διαβάσουν όλοι το κείμενο που έβαλα στο SDNA και στο ΠΑΟΚ 24 και να βγουν να κάνουμε κουβέντα για την αγορά, το πώς λειτουργεί ο ΠΑΟΚ, το τι χρειάζεται, το τι θέλει. Ωραία. Και το τι μπορεί να κάνει. Και γενικά, εγώ είμαι της άποψης ότι πλέον ο κόσμος για να βοηθήσει την ομάδα θα πρέπει να εκπαιδευτεί. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το παράδειγμα του Τζιμπρίνσκι που πήρε η ΑΕΚ, του Τζιμπρίνσκι, ωραία. Διώχνω τον Βίτολ. Μου γκρίζουν κάποιοι γιατί δεν πήραμε αυτόν τον τύπο. Εντάξει. Διώχνω τον Βίτολ. Καλός, κακός, άσχημος, δεν με απασχολεί. Ο Βίτολ έχει 116 παιχνίδια την τελευταία τριετία. Ψάχνω τον αντικαταστάτη του. Ωραία. Να φέρω τον Τζιγκρίνσκι που έχει 30 παιχνίδια την τελευταία τριετία. Μεγαλώνεις κατά πολύ το ρίσκο. Δηλαδή, τι αντικαθιστώ? Μπορεί να παίξει, αλλά. Αντικαθιστώ το 24% των αγώνων του Βίτολ. Σε παρακαλώ τώρα. Αυτό δεν είναι αντικατάσταση. Θα πρέπει δηλαδή να μπουν όλοι σε ένα τρυπάκι να σκέφτονται πριν το ανοίξουν. Είδε ο άλλος τον Τζιγκρίνσκι και με την πλούσια της Μπαρσελόνα. Χάρη, τι πήρε η ΑΕΚ. Τι πήρε η ΑΕΚ. 305.000 μεταγραφή είναι. Τι πήρε, σιγά. Όταν κοντραρίστηκα με την ΑΕΚ, ό,τι θέλω το πήρα. Ναι, λέει ένας φίλος. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, φίλε 768. Κουβέντα. Κοιτάξτε, παιδιά. Γιατί και η δημοσιογραφία έχει τα τρικάκια της, όπως έχουν όλες οι δουλειές. Δηλαδή, αν πάω σε ένα τουριστικό πράκτορα, θα με φάει με 8 τρόπους που δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε. Έτσι και ο δημοσιογράφος μπορεί να σε φάει με 8 τρόπους. Στη λίστα ο Κόλκας. Ο Κόλκας είναι ελεύθερος και είναι στη λίστα. Εννοείται ότι είναι στη λίστα ο ελεύθερος παίκτης. Εγώ δηλαδή, αν σαν ΠΑΟΚ 24 είχαμε την πολιτική του να γράφουμε κάθε μέρα στη λίστα ο ΤΑΔΕ, θα καλύπταμε και τις 355 μέρες του χρόνου, 36 πόσες είναι. Κάθε μέρα. Γιατί ξέρω ποιοι είναι στη λίστα. Όχι επειδή μου το λέει ο ΠΑΟΚ, αλλά επειδή σε ομάδες επίπεδου ΠΑΟΚ, όλοι ελεύθεροι, όλοι αυτοί που λήγουν σε ένα εξάμηνο και όλοι αυτοί που λήγουν σε ένα χρόνο είναι στη λίστα. Αλήθεια είναι αυτό. Οπότε το λες και δεν παίρνεις και ρίσκο γιατί. Κανένα. Εντάξει, ναι, μπορώ. Τι θα μου πει ο ΠΑΟΚ, δεν είναι στη λίστα? Θα του πω εγώ μετά και εσύ τι κάνεις, Βεβόδης, ο σκάουτινγκ. Που δεν είναι στη λίστα, ελεύθερος παίκτης. Κατάλαβες. Αν δεν τον έχεις δει, αν δεν τον έχεις μελετήσει. Προφανώς, φίλε 768, ο συγκεκριμένος παίκτης ήταν στη λίστα. Προφανώς όσο η λίστα είναι στο ξεσκαρτάρισμα,
έπαψε να είναι στη λίστα. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει κεντρικό αμυντικό αυτού του επίπεδου, γυρολόγο. Αν πάρει τέτοιον, εγώ θα είμαι αρνητικός. Θα μου πεις και τι τρέχει. Λέμε σαν άνθρωπος. Δεν θα γούσταρα. Δηλαδή, αν είναι να πάρεις, πάρε. Όχι ρίσκο. Του Βαρέλα δεν έχει ρίσκο. Αρχηγός, καλός χαρακτήρας, δυνατό παιδί, ξέρει μπάλα, ωραία, σοβαρός, παίζει. Γκολ κάνει. Είναι ο μόνος από τους στόπερ που έχει τα γκολ του Βίτορ. Δεν είναι ψηλός, αλλά είναι γρήγορος. Δεν πατάξει όλα. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, αλλά αυτό έχει γίνει, ρε φίλε, πραγματικά. Τώρα τον πιστεύω αυτό, να, δεν λέει. Πες στον κόσμο. Είναι σε μια φωτογραφία μια τούρτα. Και είναι η τούρτα η οποία, ξέρεις, από πάνω κάτι βάζεις. Πηγαίνεις στον τύπο που κάνει την τούρτα και του λες θέλω να έχει αυτή την εικόνα. Την κατεβάζει από το ίντερνετ σε JPEG και του τη δίνεις εσύ και έχει αυτό. Ας πούμε, ξέρω εγώ, ο γιος μου είχε μια εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Ο ξάδερφός μου μια εντεκάδα του Άρη. Άλλος βάζει μια φωτογραφία την οικογένειά του. Και δεν τρώγεται αυτό, βέβαια, είναι το από πάνω, έτσι. Ναι. Αυτό δεν τρώγεται, πρέπει να το βγάλεις. Γι' αυτό είναι και βλακία, εγώ δεν το προτιμώ και πολύ. Εγώ, ναι, αλλά είναι όμως πολύ της μόδας. Και πήγε ο άλλος και λέει: δώσαμε, λέει, σε φλασάκι την φωτογραφία της ξαδέρφης μου που ήθελε να βάλει στην τούρτα. Και ο ζαχαροπλάστης έβαλε το φλασάκι σε φωτογραφία. Ανοίγουμε γραμμές. Ποιον θα. Α, ανοίγουμε γραμμές. 2-10 ναι. Έχει και τη φωτογραφία. Και του λένε από κάτω έχει τη φωτογραφία. Δηλαδή του πήγε ένα φλασάκι και ο ζαχαροπλάστης φωτογράφησε το φλασάκι και έβαλε τη φωτογραφία από το φλασάκι για φωτογραφία της τούρτας. Όπου θα περάσουν πολύ καλά. Πιστεύω αυτά τα γενέθλια θα τα θυμούνται. Δεν πρόκειται να ξεχάσουν αυτά. 2-3-10-287-888. Μπορείτε να καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο του Λίμπερο 104,4. Για να συζητήσουμε τα ποδοσφαιρικά θέματα. Πού την έχω ψωνίσει. Θα σου πω που την έχω ψωνίσει. Κακώς την ψωνίζει. Γράφω χθες. Μα δεν γίνεται να είσαι τόσο βλάκας, ρε φίλε. Δεν γίνεται να είσαι τόσο βλάκας. Δεν γίνεται. Και τόσο, είσαι τόσο στημένος. Διαλέγεις και παίρνεις. Καταλαβές. Δηλαδή, ρε φίλε, τώρα γράφεις 1100 λέξεις και γράφεις ότι σε περίπτωση. Γιατί οι περιπτώσεις του στόπερ που θα βιαστείς αναγκαστικά και δεν έχεις. Ωραία. Του αμυντικού χαφ του δεκαριού και του φορ, για να είναι από το πρώτο ράφι, πρέπει να περιμένεις. Δεν έρχονται στην Ελλάδα, ρε φίλε, άμα δεν εξετάσουν όλες τις άλλες περιπτώσεις από τα αθλήματα τα οποία είναι σοβαρά. Και γράφω μια πιθανή ενδεκάδα στο ενδεχόμενο, ωραία, να μην κλείσουν αυτοί οι παίκτες. Και πώς θα πάμε στο τρίτο προκριματικό. Και έχω μέσα, ρε φίλε, τον Τζιόλι που είναι ο πιο έμπειρος στο 4-2-3-1. Ωραία. Και έχω τον Τζιόλι που είναι πιο έμπειρος με έναν από τους πιτσιρικάδες. Ποιος θα είναι, ο Χαρίς, ο Τσίμηρο, το. Κάτσε, δεν με ενδιαφέρει. Ωραία. Και ενώ έχω γράψει 1100 λέξεις, σκαλώνει ένας εκεί πέρα και σου σπάει τα νεύρα με αυτό. Και η Αβάντα, ποια Αβάντα, βρε βλάκα. Ποιον έχω καλύτερο εξάρι από τον Τζιόλι. Εξάρι. Που να κρατάει τη θέση του, να μαζεύει την πρώτη παλιά, να τη δίνει σίγουρα, να κρατάει όταν πρέπει. Ποιον. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα. Σπέρα. Καλησπέρα. Ηρέμησε τον λίγο γιατί ξέφυγε. Τσατίστηκε. Γεια σας, παιδιά. Καλά είστε. Μια χαρά είμαστε. Καλά είμαστε. Σταύρο, μια ερώτηση λίγο ήθελα να κάνω. Ναι. Για τη θέση 10. Ναι. Είναι σίγουρο ότι θα πάρουν παίχτη. Δηλαδή κλείσαν αυτόν τον Βραζιλιάνο από την Νύπρο που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Και τον Σάφο. Είναι σίγουρο δηλαδή ότι θα πάρουν σε αυτή τη θέση άλλον παίχτη. Ρε φίλε, έτσι λένε. Σίγουρο δεν μπορεί να είναι τίποτα. Μάλιστα. Δεν μπορεί να είναι σίγουρο κάτι στο ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Γιατί να σου πω κάτι. Είναι μια θέση πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή δεν είναι δηλαδή, εύκολο δεν να βρεις. Αυτό που θέλουν, ας πούμε, ή που θα κάνει τη διαφορά, μπορεί να μην πάρουν αυτό ουσιαστικά. Μα ρε φίλε, τι να πάρω. Να πάρω. Έχω μεσοεπιθετικούς πλέον. Έχω. Αν ανακοινώσω το Ματέους, Τζαλμά, Ροντρίγκες, Μακ, Ζάιρο, Μιστακίδη. 6 και Πέλκα, 7. 7 έχω. Ναι. Καταλαβες. Άμα είναι να πάρω κάτι σαν και αυτούς, δεν υπάρχει λόγος να το πάρω. Ναι. Αν βρω, π.χ. λέμε, αν ήμουν ο Μίχελ, τι θα έκανα εγώ. Μιλάμε τώρα υποθετικά. Εντάξει. Αν ήμουν ο Μίχελ και έπρεπε να ζυγίζω
να συγχύσω, τι χρειάζομαι περισσότερο, δεύτερο φορ ή δεκάρι καθαρό? Και οι περιπτώσεις που είχα στο δεύτερο φορ ήταν καλύτερες, θα πήγαινα να φόρτω να τα λεφτά στο δεύτερο φορ. Στο περιφερειακό φορ εννοώ, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα για το κεντρικό αμυντικό, αυτός ο Βαρέλα από τη Στεάουα, ο Βαρέλα, αυτός εδώ δεν είναι ψηλός. Όχι, είναι δηλαδή, 83. Ναι, σε σχέση, ας πούμε, αν το συνδυάσει με τον Τζαβέλα, δεν μπορείς να πεις ότι η ομάδα θα χάσει σε ύψος. Ενώ ήταν πριν τσολιάδες. Και ειδικά για τα προκριματικά, ας πούμε. Κοίτα, εκεί θα πρέπει να ζυγίσει ο προπονητής τι είναι σημαντικότερο, η ταχύτητα για να καλύψει την πλάτη του ή το ύψος για να καλύψει τις μεγάλες. Γιατί για να βρεις ψηλό γρήγορο που να ξέρει μπάλα, δύσκολος είσαι. Ναι. Κατάλαβες. Το λέω από την άποψη, ας πούμε, στα προκριματικά, λογικά, ας πούμε, και στους αγώνες που θα δώσει, θα δεχτεί πίεση. Ειδικά στα στημένα. Μη φοβάσαι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στο ύψος. Να φοβάσαι τα ντόπια, εκεί σηκώνει την μπάλα. Στην Ευρώπη δεν σηκώνει την μπάλα. Στα ντόπια απλά λες ότι στο 80% ας πούμε θα πιέζεις εσύ, οπότε θες γρήγορος πίσω για να σου κόψουν τις αντιθέσεις, ας πούμε, κάπως έτσι. Ωραία, πού εκτεθήκαμε αμυντικά ψηλά στην Ευρώπη? Υποτίθεται ότι άμα κλειστείς, ας πούμε, πίσω στην άμυνα θα δεχτείς σέντρες, θα δεχτείς. Δεν παίζει έτσι η ευρωπαϊκή ομάδα. Η ευρωπαϊκή ομάδα παίζει την μπάλα κάτω. Εδώ είναι λίγο Τανζανία ποδοσφαιρική και τη σηκώνουν όλη την ώρα. Γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο ανάπτυξης. Ναι. Και ακόμα οι καλύτερες ομάδες, ακόμα. Εντάξει, δηλαδή η ΑΕΚ το κάνει συνεχώς. Ναι. Και λίγο ήθελα να μου πεις, άμα ξέρεις για τον το Χατζή Ισαία, πώς το βλέπεις? Υπάρχει περίπτωση μέσα στη χρονιά να το δούμε βασικό ή θα είναι, ας πούμε, για τρίτος? Εγώ αυτό που είδα δεν μ' άρεσε. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν έχω κάτι με το παιδί. Δηλαδή από πέρσι, από τους αγώνες που τον είδες εδώ, έτσι. Ναι, δεν, κοίτα, εγώ το παιδί, πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι τον βάλαν σε λάκα όλοι αυτοί που τον αβάνταναν όταν τον πήραμε. Δηλαδή, δεν γίνεται το 2016 ο δημοσιογράφος να μην καταλαβαίνει, γιατί περί ανοησίας πρόκειται, ότι ένας παίκτης που παίζει στον Πανιόνιο και αμήνεται στο 1 τρίτο είναι πολύ διαφορετικός όταν θα έρθει σε μια ομάδα που αμήνεται στο κέντρο. Ναι. Όταν λοιπόν τον πήραμε και κάνει ένα καλό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αυτά που γραφόντουσαν για να αβαντάρουν ουσιαστικά αυτούς που κάνουν την επιλογή, για τότε υπήρχαν τρεις ΠΑΟΚ μες στον ΠΑΟΚ, εντάξει, δημιούργησε στο παιδί μια λάθος αίσθηση. Ο Χατσαέας έχει κάποια καλά στοιχεία. Αν δεν δουλέψει στο 100%, δεν βελτιώσει τις αδυναμίες του, ωραία, και δεν συγκεντρωθεί, δεν πρόκειται να παίξει σε επίπεδο ΠΑΟΚ. Εγώ το λέω τώρα πριν είναι αργά. Εντάξει. Ναι. Εγώ αυτό θεωρώ. Οκ, okay, εντάξει. Να είσαι καλά. Έγινε, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Στον επόμενο φίλο. Καλημέρα, σπέρα. Γεια χαρά. Τι κάνεις? Μ' αρέσει που τα λες ντόμπρα, ομά, χωριάτικα. Γνωστός χωριάτης, φίλε. Έτσι. Λοιπόν, είσαι από τους λίγους δημοσιογράφους που παίρνω, γιατί παίρνω από Βόλο, είμαι λίγο μακριά, και ακούω σωστά πράγματα και σωστές τοποθετήσεις για κάθε παίχτη. Εντάξει, και ούτε σε γλύφω, ούτε σε ξέρω, έτσι δεν είναι? Δεν γνωριζόμαστε, όχι, αυτή είναι μια αλήθεια. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Βόλο, έχω να πάω στρατό. Πιστεύω να σ' άρεσε πολύ. Ωραία είναι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, για αυτό το παίκτη από τη Στεάουα Βουκουρεστίου, έτσι. Ναι. Πόσο κοστίζει? Λένε, αυτοί θέλουν 1,2. Εγώ 7 κατοστάρι και 1,2. Ναι. Με 80.000 που κοστίζει ο Σανκαρέ που έπαιζε Τρίπολη, δεν μας κάνει, λέω εγώ. Όχι, ρε φίλε, γιατί είναι και αυτός παίζει. Δηλαδή δεν έχει στοιχεία. Είναι κανονικός μαύρος. Ναι, δεν είναι δηλαδή εξευρωπαϊσμένο. Δεν είναι, ρε φίλε, δεν είναι. Δεν είναι. Δηλαδή, είναι κατσαπλιάς. Οι τοποθετήσεις του είναι πολύ κακές. Μην κοιτάς μόνο στη μονομαχία που πάει. Από τα βιντεάκια που είδα, δηλαδή είναι τόσο παιχτάρα αυτό, για να δώσουμε 1,2 για αυτόν? Όχι, δεν θα δώσουμε 1,2. Εκεί είναι η κουβέντα τώρα. Μα και αυτό είπα και εγώ. Δεν είναι για 1,2. Είναι 6-7 εκατοστάρικα. Ούτε εγώ έχω τίποτα με το παιδί. Σ' άκουσα πριν που τοποθετήθηκες. Δεν είναι για επίπεδο ΠΑΟΚ. Σήμερα μπορεί, είναι μικρός για στόπερ. Ναι, σήμερα. Για σήμερα μιλάμε. Δεν μιλάω για άλλο. Το Μαρεζά στην ηλικία του έτσι ήτανε. Μπράβο. Δεν είναι για επίπεδο ΠΑΟΚ. Εάν θέλουμε για να προκριθούμε, να περάσουμε, να κάνουμε, να χτυπήσουμε τίτλος, πρέπει να τα χώσουμε σε κύριες θέσεις. Εκεί που πονάει η ομάδα. Στόπερ, δεκάρι
Και για μένα δεν ακούω να συζητάει κανείς για center for. Όπως πολύ καλά είπες. Δηλαδή προτιμότερο να λαχώσω για ένα γκολτσί. Διαφορετικό από τον Κλάους. Δηλαδή ναι, να ξέρει μπάλα, να κάνει μόνο στο ενέργειες. Ναι, να φτιάχνει δικό του γκολ. Ναι. Όχι να είναι σε μια επαφή. Ναι. Ειλικρινά χαίρομαι όταν μιλάω μαζί σου για μπάλα. Να είσαι καλά, αδερφούλη, και εγώ γιατί χαίρομαι. Το κατέχεις στο τόπι. Και κάτι ήθελα να ρωτήσω. Με τον Ματέος τι γίνεται? Περιμένουμε να ανακοινωθεί, φίλε. Μας λένε όλοι ότι είναι κλεισμένος. Τι να πω. Γιατί είναι καλός παίκτης από... Υδραυλικός, άστο. Υδραυλικός παίκτης. Εμένα παίκτης γιατί μου... μίλησα σε έναν άλλο σταθμό και μου τον βγάλα παλτό. Καλά, εντάξει τώρα. Και λέω ο Ροντρίγκες και ο Μακ τον ήξερες. Τους ξέραμε αυτούς. Εμένα με πήρε παίκτης τηλέφωνο που τον έχει παίξει και μου είπε ότι 90 λεπτά δεν τον έκοψε ποτέ. Αμυντικός. Μάλιστα. Ωραία. Δηλαδή οι δικές σας. Μου λέει ακριβώς, θα σου πω τι μου είπε. Μου λέει, παίρνετε αυτή την παιχταρά. Λέω, ναι ρε φίλε, τι γίνεται? Φίλε, μη τυχόν και δεν τον πάρετε. Τι 33 μου λέει και τέτοια. Εγώ 90 λεπτά τον έκοψα μια φορά. Ακριβώς. Και καλός παίχτης, είναι... όχι κάθε τσαπάς. Α, μπράβο. Και ας είναι 33, είναι στεγνός, είναι γοντούλης. Ναι, ναι. Είναι για όλου κάλτσα αυτός. Παιχτάρα είναι, ρε, άστο. Εδώ πλάκα θα σπάει. Εδώ πλάκα θα σπάει, λέω, άστο. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πάρα πολύ που τα είπαμε. Να είσαι καλά, φίλε μου. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Και σε σένα. Γεια χαρά, γεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Εμπρός. Ναι. Ναι. Έλα, καλημέρα, τι γίνεται? Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τώρα ξύπνησες, Όχι, όχι, είμαι στη δουλειά από το πρωί. Οδηγάω τώρα, γι' αυτό είμαι έτσι. Ναι. Τι γίνεται? Ήμουνα κι εγώ στο Ταραβέρι χθες στο διάλογο τώρα με το κάτω από το άρθρο σου. Ναι. Τώρα δεν θα πω πώς με λένε. Αλλά ρε φίλε, είναι απελπιστικό αυτό το πράγμα, ρε. Δηλαδή, Τσαβέλας, Τσιόλης, Αθανασιάδης, έξω από τον ΠΑΟΚ. Γιατί? Έξω από τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Γιατί, ρε φίλε. Έξω, δεν έτσι θέλω εγώ. Γιατί υπάρχουν. Γιατί, αφού υπάρχουν, πρέπει να φύγω από τον ΠΑΟΚ. Είναι λογική αυτή τώρα. Δεν είναι, σου λέω, υπάρχουν παιδιά τα οποία πραγματικά δηλαδή δεν καταλαβαίνουν τι είναι το ποδόσφαιρο. Άκουσε, ρε φίλε, το εξηγείς. Το έχουμε καταλάβει όλοι του μεταξύ, αν δεις τα σχόλια κάτω, ναι, εκτός από αυτό που σχολίασες εσύ, ναι, όλοι το έχουμε καταλάβει. Το λέμε μέσα, κάνουμε, ναι, σχόλια. Ότι, ρε παιδί μου, είναι ο Τζιόλης, αυτός που είναι. Θέλουμε εξάρι. Αν πάρουμε το εξάρι, δεν θα παίξει ο Τζιόλης. Και μας βγει και είναι και καλός και είναι και καλύτερος από τον Τζιόλη. Ωραία. Αν όμως το πάρουμε. Που δεν είναι και εύκολο, ναι. Δεν σου πω ότι είναι εύκολο. Ναι. Αν όμως δεν έρθει τουλάχιστον μέχρι τους πρώτους αγώνες, θα παίξει Τζιόλης. Όχι να παίξει ο ρε αδερφέ, ποιος χαρίζει σήμερα. Στον Πανιόνιο πήγανε, μέσα στον Πανιόνιο τον αγώνα, το θυμάμαι όλοι. Ναι. Σε κάποιο δεκάλεπτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου, τους δίναμε την μπάλα συνεχώς. 10 στις 10 πάσες, όχι 9 στις 10, 10 στις 10 πάσες, ήταν λάθος. Ναι, ναι. Είχαμε θέμα. Δεν είναι ο Τζιόλης τον βλέπεις να πούμε. Ο Τζιόλης είναι ένας παίκτης. Να πω και τη λογική μου. Εδώ και διαχρονικά στον ΠΑΟΚ και γενικότερα. Είναι ένας παίκτης. Αυτός που είναι. Ο Τζιόλης για παράδειγμα. Έχει κλέψει ποτέ ο Τζιόλης? Έχει μπει μέσα ο Τζιόλης και δεν έχει δώσει 100%. Σε αγώνα κυπέλου, σε αγώνα πρωταθλήματος, σε αγώνα ευρωπαϊκό, σε μικρή ομάδα, σε μεγάλη ομάδα. Ρε Σταύρο, ήταν ποτέ δεν έδωσε 100% Τζιόλη. Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα για το Τζιόλη, ρε, άστο. Για τη συμπεριφορά. Αυτό που ήξερε, αυτό το έπαιξε. Ήθελες καλύτερον, μάλιστα. Και εγώ μαζί σου, θέλω καλύτερο. Φταίει ο Τζιόλης, γι' αυτό θέλω εγώ καλύτερο. Ήθελα να του κράξω λοιπόν. Ο Τζιόλης, πού φταίει? Έκλεψε πουθενά? Ήταν πουθενά ο Τζιόλης αδιάφορος? Δεν ήταν. Γιατί να τον κράξω τότε? Θέλω καλύτερο. Θέλω καλύτερο. Ωραία. Αλλά το παιδί γιατί να το κράξω? Αυτή τη λογική δεν μπορώ να ακολουθήσω. Ας πω το παράδειγμα του Τζαβέλα. Επί Αναστασιάδη ο Τζαβέλας έκλειδε. Ήταν αδιάφορος σε ορισμένους αγώνες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα με την Τρίπολη κάτω. Ερεφείο τον έκανε όλο. Ωραία. Τον κράξαμε όλοι. Έρχεται η φετινή χρονιά. Βλέπουμε έναν άλλο Τζαβέλα. Γιατί να μην του το αναγνωρίσουμε αυτό το πράγμα? Δεν παίζει στον ΠΑΟΚ, δεν φοράει το διαφορό σκήθος. Αυτό δεν παίζουν στον ΠΑΟΚ αυτοί. Αυτό λέω. Δηλαδή, εγώ ξέρεις τι βαρέθηκα. Να κάνω τον ψυχολόγο των παικτών. Που σου λέει, ρε φίλε, τι να κάτσω να παίξω? Εδώ με βρίζουν όλοι. Ωραία. Και δεν μιλάμε για ένα παράδειγμα, μιλάμε 15 χρόνια εδώ αυτή η ιστορία, εντάξει. Ήμουν μέσα στον αγώνα. Με τον Παναθηναϊκό τώρα, σου λέει. Ρε φίλε, βγαίνει αλλαγή ο Αθανασιάδης
και, σε κάποια και για κάποια δευτερόλεπτα το τρενάρει λίγο, κάνει λίγο καθυστέρηση. Ήταν στο 75 χοντρικά, μπορεί να θυμάσαι καλύτερα, δεν θυμάμαι. Για να μην περπάτω. Γίνεται επάνω ένας αναβρασμός, μπαίνει ο παιχταράς. Και μόλις καθυστερεί ο Αθανασιάδης, γίνεται μια γιούχα, φίλε, πιες έξω ρε, χειρονομίες και τα λοιπά, και να είμαι τσακωμέ, και να έτοιμος τώρα να αρπαχτώ, γιατί ρε, δεν έχω το ένα ένα, γιατί ρε, ό,τι θέλει θα κάνει ρε, θα κάνει καθυστέρηση, να μπει ποιος ο τουρίστας, ποιος ρε, η διαφήμιση του ΕΟΤ. Ελάτε στην Ελλάδα για τουρισμό, ελάτε στην Ελλάδα για τις διακοπές σας, που περπατώ. Έτσι αποδείχθηκε. Γελά, δηλαδή, εντάξει, δεν σου λέω, μεγάλος παίκτης. Σε μένα τι ήταν, ήταν τουρίστας, τι ήταν. Δεν έκανε τίποτα, άστο. Και να πω το, και να κράξω τον Αθανασιάδη, ο οποίος εκείνη τη στιγμή, επειδή νιώθει, σου λέει, έχω το αποτέλεσμα, ρε, κερδίζω. Θα τελειώσει και μετά θα με αποφεώνεται. Με το 1-1, με το 1-1, με την απόκριση του Γλύκου, με την απόκριση του Γλύκου. Αλλά επειδή το αποτέλεσμα είναι για μένα, θα με αποφεώνεται. Και το νιώθει αυτό, το ξέρει. Ναι. Γιατί είναι χρόνια εκεί. Ναι. Και κάνει 5 δευτερόλεπτα, έτσι κάνει λίγο εκεί, που θα δώσω το περιβραχιόνιο, ξέρεις τώρα, το κλασικό. Ναι, ναι, ναι. Και, το, και κράζει, μιλάμε τώρα για χειρονομίες, τώρα χειδές, τώρα στο, σε ποιον στον Κλάους, τώρα θέλω καλύτερο νιό. Ναι, θέλω καλύτερο νιό από αυτόν, αλλά το παιδί της φταίει. Έχει κλέψει ποτέ ο Κλάους, δεν το γεια. Πόσους καλύτερους έχουν φέρει από αυτούς τους αγώνες. Έχουν, μπράβο, ναι, πόσους καλύτερους. Νέσιντ, ο οποίος παίζει βασικό, εντάξει, ο οποίος μπορεί να είναι και καλύτερος πραγματικά. Αλλά, εντάξει, ήταν αδιάφοροι άνθρωποι. Χούσεν. Καλά, ναι, άλλο. Εντάξει, αυτός δεν υπάρχει πουθενά. Ο Νέσιντ παίζει επίσης βασικός. Ναι. Στο Euro. Ποιον άλλον φέραμε σε τερφόρ. Έφερε και το. Είχε στο Γιάννο, τον έδιωξες. Κάτω, το Γιάννο, το μόνο που δεν έπρεπε να διώξω. Ναι, τον μόνο δεν έπρεπε να διώξουμε. Εντάξει. Τέλος πάντων. Και το Μπερμπάντοφ τελευταίο. Να πω και λίγο για, τα, για αυτά που έγραφες. Εγώ θεωρώ το άρθρο αυτό δεν ανακαλύπτει την περίτιδα. Βασίζεται πάνω σε αυτά που είπε ο Ιβιτς και ο Μίχελ. Εννοείται. Και αναλύει και την αγορά. Και πού βρίσκει το ΠΑΟΚ σε αυτήν την αγορά, ποια είναι, ποια είναι η θέση του ΠΑΟΚ. Ναι. Από εκεί και πέρα, όπως το είπες πριν στον προηγούμενο, έβαλε στο ΜΑΚ μέσα. Αν φύγει ο ΜΑΚ δεν θα πάρουμε παίχτη. Αν φύγει ο ΜΑΚ θα πάρουμε δεκάρι σίγουρα. Έτσι, εγώ θεωρούμε όλοι ότι ο ΜΑΚ φεύγει, έτσι, δεν ξέρω. Κάτσε, πρόταση δεν είναι, περίμενε. Αν δεν φύγει, παραλούθη, δεν υπάρχει άλλη λύση. Ναι. Δεν μπορεί τελευταίο χρόνο συμβολέο να τον κρατήσεις, να φύγει ο Αύγουστος και να πεις μετά. Μετά τι να πεις, δεν υπάρχει να πεις κάτι. Ναι, ναι, έτσι. Ή ανανεώνεται ή φαίνεται. Αυτό είναι και το deal, ρε. Ή φαίνεται πρόταση ή ανανεώνεις. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι, και ανανεώνεις, εντάξει. Μετά θα κάτσεις σε διαπραγματεύσεις, θα βρει το ποσόν. Αλλά πρέπει να ανανεώσεις μετά. Ένα άλλο. Στην άμυνα, δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι. Πρέπει να πάει κι άλλος. Πρέπει να πάρεις κι άλλο. Μην τα λες σε μένα. Εγώ έλεγα κάτι στο Βίτορ για παρελθόν και μικρά. Δεν ξέρω, εντάξει, το ξέρω. Το ξέρω. Αλλά το ζήτημα είναι ότι τι είπαν αυτοί στη συνέντευξη, έτσι. Ναι, ναι. Δεν το βλέπω, δεν βλέπω να βγαίνει. Δηλαδή ο Μαλεδάς, τον είδα και πέρυσι, έχει βαρύνει. Δεν ξέρω τώρα αν είναι να πει. Θα πάρει κάποιους αγώνες, αλλά δεν είναι για βασικούρα. Άρα τι, θα πέσει όλο το βάρος σε ένα Τζαβέλα και σε αυτόν που θα έρθει. Και το Χατζησαή, ο οποίος θέλει δουλειά. Και ένα Πούγκουρα, δεν ξέρουμε τι ψάρια πιάνει ακόμα. Δηλαδή δεν ξέρω. Και εγώ είμαι πέρα. Όσο για τον τερματοφύλακα, και όσο για τον τερματοφύλακα, εκεί πρέπει να ρίξεις ποσό, φίλε. Εγώ τον Μπόικο θα τον έπαιρνα. Καλά, και εγώ θα τον έπαιρνα. Ρίξε ένα ποσό, δεν ξέρω. Κλάξε τι γίνεται. Δεν μπορείς να ρίξεις και 5 εκατομμύρια. Όχι 5, δεν είπα για 5. Ναι, γιατί. Αλλά σήμερα τόσο λένε. 1,5-2. 1,5 τα δίνει, φίλε, αλλά δεν έρχεται με 1,5. Πρέπει να πας πάνω. 2. Εκτός αν περιμένεις. Και έχεις τον παίκτη σύμμαχο. Κατάλαβες. Για μένα θα εξαρτηθούν πάρα πολλά πράγματα για τις επόμενες κινήσεις της Βαρβάτες. Η πόλη του Μάκ και η πόλη του Λούκας. Αν εκεί πέρα έρθει ένα καλό ποσό, θα έρθει, αν πουληθούν αυτοί, θα έρθει ένα ποσό. Εκεί πέρα μετά, ο Μίχελ, στην Κονσάρβα, μαράκι μου, το ταμείο το γέμισα. Τώρα τι να κάνουμε, πρέπει να φάω κι εγώ τίποτα, να πάρω και τίποτα εδώ πέρα, να ρίξω. Να ρίξω για κανένα δεκάρι, να ρίξω για κανένα στόπερ ακόμα, να ρίξω για ένα καλό δεκάρι. Ούτως ή άλλως, οι παίκτες σε δεκάρια και φόρ που αλλάζουν επίπεδο μια ομάδα ελληνική μπορούν να έρθουν μόνο μετά τα μέσα Ιούλη, 20 Ιούλη, κάπου εκεί. Σου είχα στείλει ένα μήνυμα κάποια στιγμή για, το, για αυτό το, την παιχτούρα αυτή τη, από τη Southampton, το Ουρουγουάνο. Του Σάντζες. Τον τέτοιο, όχι, τον Ραμίρες. Τον Γκαστόν Ραμίρες. Γκαστόν Ραμίρες.
Όπω φίλε. Αυτό μπορεί να έρθει μετά τον Αύγουστο. Έχει την κατάλληλη εθνικότητα, έτσι. Δεκάρι, Αλυτάκο να μπει, να βγάλει την κάθε. Βλέπω το βίντεο τώρα, 1,5 λεπτό δεν άντεξα το βάλω. Έβαλα τα κράματα. Λέω εντάξει. Ελεύθερο παίχτη αυτό. Κάντε κάτι, φέρτε τον, δεν ξέρω. Καλά. Σε αφήνω γιατί πρέπει να πάμε να ακούσουμε και ώρα και να πάμε στους επόμενους φίλους. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ακούμε ώρα. Η ώρα είναι 1:30. Ώρα να αποκτήσεις το νέο πολυεργαλείο της Daytona Cargo 125. Μόνο από τη Μότο Δαβανόπουλος. Μοναστηρίου 102. Αφρική. Σαχάρα. 4.000 χιλιόμετρα έρημος με μια γκαζιά. Γίνεται. Με το νέο παγκόσμιο hit της Honda όλα γίνονται. Νέα χιλιάρα Africa Twin μόνο στη Honda Δαβανόπουλος. Και για την πόλη πας πάλι Honda Δαβανόπουλος. Νέο παπί 125 της Honda και νέο σκούτερ SH Honda 150 τώρα και με άτοκες δόσεις. Honda Δαβανόπουλος. Μοναστηρίου 102. Honda Forever από το Δαβανόπουλο. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα. 2:20 είναι. Εντάξει, καλά είσαι. Τι κάνετε. Τι βγήκες να μας πεις την ώρα. Ποιος είσαι το 100. Ποιο παίρναμε, ρε. Το 181. Αφού ρωτήσω τι ώρα είναι, πάμε να ακούσουμε τι ώρα είναι, είπες. 141, ναι. Για λέγε. Αφού είπες τι ώρα είναι, σε απάντησα. Ναι. Δεν χρειάζεται να πάμε σε διαφημιστικό. Δεν πειράζει. Έλα, λέγε. Λοιπόν, δεξιά, στα μπακ. Μετά το Λέβα, την Ογιαννούλη κατά πάσα πιθανότητα. Μετά από αυτόν. Αριστερά. Τι είπα, δεξιά, είπα, συγγνώμη. Αριστερά. Μπορεί να πάει και ο Τζαβέρας αριστερά. Τρία. Επομένως θα δανειστούμε πάλι τον Τζαβέρας αριστερά. Μάλιστα. Εντάξει, όλες οι ομάδες έχουν στόπερ που παίζουν και πλάγια. Δεν είναι επίγνωση και επιστήμη. Απλά ρωτάω. Πόσα αριστερά πρέπει να έχει, 12. Α, και τον Κολοβέση αν μείνει. Ναι. Δεύτερο. Εγώ πιστεύω ότι ο Λούκας θα φύγει με κανένα δεκάρι συν 5 κάτω από το τραπέζι για να μην φανούνε πουθενά και θα μας τη φορέσουν. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Δεν μπορεί να δώσει μαύρα στην περίοδο εύκολα σε ομάδες. Δεν ξέρω, φίλε. Εγώ τη Λακορούνια τη θεωρώ ίδια ομάδα μαφιόζει και με τις ελληνικές. Δεν νομίζω ότι θα θελήσουν να δώσουν όλο το 30%. Το ίδιο θέμα που έχουμε και εμείς με τον Τζίμι Ροτ, έτσι, μην το ξεχνάμε. Τι και εμείς έχουμε ένα 30% λιγότερο από τον Τζίμι Ροτ. Καλά, κάτσε να παίξει για να έχει πρόταση και βλέπουμε μετά. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι στα ποσά τα οποία συζητάμε, να σκεφτόμαστε ότι έχουμε περίπου το 70% εμείς, δεν έχουμε το 100% του παίκτη. Καλά, όλες οι δουλειές γίνονται με μεταπόληση πλέον. Ναι. Αυτός ο Ολλανδός, ο πιτσιρικάς που πάει να κλείσει τον Ολυμπιακό. Ποιος είναι αυτός? Ο της Φέγενορντ, ο πιτσιρικάς, ο διεθνής. Δεν νομίζω θα κλείσει, αλλά τέλος πάντων πάμε παρακάτω. Εγώ νομίζω θα κλείσει και θα φύγει το καλοκαίρι κατευθείαν. Έτσι τη βλέπω να γίνει τη δουλειά. Και κάτι τελευταίο. Το ότι φεύγει ο Ρομπέρτο, ουσιαστικά... το βλέπεις? Μόνο ο Ρομπέρτο φεύγει, φίλε. Ρομπέρτο, Φουστέρ, Καμπιάς, ό,τι είχε από χαρακτήρα και προσωπικότητα φεύγει. Δεν είναι μόνο ένας. Δεν είναι μόνο ένας, φίλε Σταύρο. Δεν είναι μόνο ένας. Και ευτυχώς να ξεκουμπιστούν αυτοί, πας και αρχίζει να ξυλώνει το πουλόβερ και αγωνιστικά πλέον. Όσον αφορά, ρε παιδί μου, το παλικάρι το οποίο έλεγε για τον Αθανασιάδη και τον Τζιόλι που τους κράζουνε. Παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Είναι ένας Μύρτσος, ένας Καμόρας και ένας Ραπτόπουλος. Τρεις είναι. Και όλοι είναι κατά τύχη στο ίδιο μέσο. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Όποιος παρακολουθεί το ίδιο λίγο μέσο. Τα γραφά. Τι έγινε? Δεν είναι στο ίδιο μέσο. Το ραδιοφωνικά πού είναι? Ο ένας είναι στον... Οι δύο είναι στο Μετρόπολη και ένα είναι στο. Πώς λέγεται το άλλο ραδιόφωνο που άνοιξε καινούργιο. Ναι, δεν ξέρω, δεν το παρακολούθησα αυτή την αλλαγή την τελευταία. Ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι πολύ συγκεκριμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν τις μπρίζες για τον Τζιόλι, για τον Γκλάους και για τον Γλύκο. Είναι τρεις-τέσσερις παίκτες που τους έχουν στην μπούκα για κάποιο λόγο που δεν ξέρω. Λες και τους κόσαν τη μάνα είναι, κάπως έτσι. Εντάξει. Όπου και πέρα ο καθένας μυαλό έχει, ο Θεός του δώσε μυαλό, ας το βάλει να δουλέψει πια. Στο κάτω-κάτω δεν γίνεται να συμφωνούμε όλοι, αλλά από ένα σημείο και μετά φαίνεται ότι υπάρχει εμπάθεια, ρε παιδί. Τι να πω. Καλά, αυτό το μόνο. Έγινε. Να είσαι καλά. Έγινε, χαιρετάω. Έλα, να είμαστε πάλι.
2-3-1-0-2-87-8-8-8. Καλείτε και πάμε στο φίλο που περιμένει για να μην περιμένει ώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Τι κάνετε, παιδιά? Καλά. Πάντα είμαστε καλά. Είσαι καλά, εσύ? Καλά είμαι και εγώ. Καιρό έχω να σας μιλήσω. Σταύρος από πέρα. Είστε καλά? Όχι. Γεια σου, ρε Σταύρο. Πού? Σταύρος από Αλεξανδρούπολη, είπαμε. Το πιο σεξουαλικό όνομα. Εννοείται, ρε φίλε. Το πιο αρσενικό. Δεν γίνεται ρούλης, ούτε τούλης, ούτε. Εκεί που σας κάνουν πλάκα οι αεξίδες είστε. Ποιοι? Από εκεί που σας κάνουν πλάκα, είναι περισσότεροι. Άιντε μωρέ που είναι περισσότεροι. Είμαστε ίσα ίσα. Θα πω. Είμαστε ίσα ίσα. Πω πω, ή το πάθια βγάζεις. Δεν βγάζει το πάθια. Ναι, είμαστε πιο πολύ. Εγώ θα σε πω, έχω καφενείο, το μαγαζί γεμίζει μόνο με τον Άι και με την Άι και τον Μπάουκ. Αυτά τέλος. Οπότε είμαστε ίσα ίσα. Άλλωστε είναι και σύμμαχοι, δεν μας απασχολούν. Ναι. Δεν μας απασχολούν. Η Αλεξανδρούπολη φέρνει την αλλαγή στην ΕΠΟ. Έτσι, ναι. Δεν μου λέτε, εντάξει, δεν ξέρω τι λέγατε πριν, γιατί εγώ τώρα άνοιξα ραδιόφωνο. Ο Πάουκ από ό,τι φαίνεται πάει, ποντάρει πολύ να πάει για εξάρι και στόπερ τώρα κυνηγάει αυτή. Για να κλείσει τα κενά και εκεί. Ναι, καλά κάνει τώρα. Κυρίως στα στόπερ. Ειδικά στο στόπερ θέλουμε ένα πεφταρά καλό, ότι μπορούμε να βρούμε καλύτερο. Δεκάρι θα πάμε για κάτι από περιέργεια. Ρωτάει και ένα φίλο εδώ που δεν ακούστηκε κανένα όνομα. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι εύκολο τα δεκάρια. Και ακούστηκε. Εύκολο δεν είναι, απλά. Εντάξει, ακούσαν κάτι ονόματα τα οποία εντάξει, τώρα δεν ξέρω κιόλα τι. Φίλε, καλό δεκάρι σήμερα να έρθει στην Ελλάδα δεν θα έρθει. Θα έρθει Αύγουστο. Καλό δεκάρι, α έρθει ένα Σίβιτ. Είπαμε να έρθει ο. Εκεί ψάχνει διαφορά, ρε φίλε. Δεν ψάχνει το μπάλωμα. Γιατί ο Ιβιτς Μπάλωμα ήταν μια χαρά μας στην έκανε δουλειά. Εντάξει, ήταν θεωμένη ομάδα τότε όμως. Βάλ τον Ιβιτς, ναι, να παίξει ήταν σε μια ομάδα άλλη και θα σου πω εγώ εσένα μετά. Εντάξει, μπορεί να μην κάνει και τίποτα, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εγώ απλά θα βρω θετικό ότι η ομάδα θα έχει προπονητή και παίχτες από ό,τι φαίνεται από την πρώτη, από την αρχή της προετοιμασίας αυτή τη φορά. Του δόξα τω Θεώ, ίσως είναι από τις λίγες χρονιές που συμβαίνει. Και γενικά ότι δεν υπάρχει αναταραχή όπως ήταν πέρσι και πρόπερσι. Που δεν ξέραμε τι θα γίνει, ποιοι θα έρθουν, τι θα είναι 15 παίκτες μαζεμένοι και όλα αυτά. Τα βλέπω πιο οργανωμένα και πιο συμμαζεμένα τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς θα βλέπετε κι εσείς. Έτσι τα βλέπω. Όλα εκ του αποτελέσματος κρίνονται. Κοίτα, μέχρι σήμερα πάμε καλά. Το θέμα είναι ότι μένουν κενές όλες οι κομβικές θέσεις του άξονα ακόμα, εντάξει. Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, μας λείπει το εξάρι, μας λείπει το δεκάρι, μας λείπει ένα στόπερ. Δηλαδή, εκεί τρεις παίχτες. Δηλαδή, λες ότι ψάχνεις τερματοφύλακα, στόπερ, εξάρι, δεκάρι, φορ. Πέντε. Εντάξει, τερματοφύλακα, εγώ μετά την ανέστηση του Βελίδη βλέπω ότι το πάνε, αν πάρουμε, ξέρω εγώ, σε κάτι τέτοιο στυλ. Έτσι είναι σε όλα, φίλε. Δεν μπορείς να εξασφαλίσεις ότι θα βρεις αυτό που θέλεις. Εντάξει. Και με επιθετικό τι, θα ψήσουμε τον Περέιρα που δεν με χαλάει καθόλου τον Περέιρα προσωπικά. Θα ψήσουμε τον Περέιρα να γυρίσει πίσω και κλείσαμε με κουμπί. Ο Περέιρα θα γυρίσει Περέιρα πίσω, αλλά θέλει να μείνει. Ναι, αυτό ναι, αν τον ψήσουμε και μείνει, κλείσαμε εκεί, ας πούμε. Δεν σου ακούγεται κάπως το να ψήσουμε κάποιον να μείνει? Είναι καλύτερο να τον ψήσουμε να μείνει, αν θέλει. Έτσι. Για μένα είναι μέτρος παίκτης, να ξέρεις. Δηλαδή θέλω καλύτερο εκεί. Θες καλύτερο εκεί. Ναι, δηλαδή γιατί δεν είναι. Με Αθανασιάδη, με Αθανασιάδη, Περέιρα, Ζάιρο και Κουλούρι δεν κάνει. Δεν είναι ο Ζάιρο Φόρ, δε. Τρεις θέλουμε, αγόρι μου, τρεις θέλουμε, αλλά δεν είναι. Δεν μ' αρέσει εμένα Περέιρα, δεν ξέρω. Δηλαδή, το έχει τον γκολ, δεν το συζητάμε. Απλά στη ροή του παιχνιδιού. Χάνεται. Υπάρχουν παιχνίδια που δεν τον βλέπεις. Οπότε για δεκάρι, επειδή δεν γράφονται και ονόματα γι' αυτό, λες ότι είναι λόγω δυσκολία τη θέση, ας πούμε. Ναι, δηλαδή, μα το λένε, το παραδέχονται κιόλας. Είναι πιο δύσκολη θέση να βρουν. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό ήθελα να ρωτήσω πιο πολύ. Τι γίνεται με τα δεκάρια κι αυτά. Mm-hmm. Μακάρι να κλείσουν το εξάρι που θέλουν και τον αμυντικό που έχουν βάλει στο μάτι, αυτό το Βαρέλα. Φαίνεται και το εξάρι του Πορτογαλία. Φαίνονται καλοί παίχτες. Δεν υπάρχει εξάρι του Πορτογαλία. Δεν ψηλό aggressive ψάχνει. Ψηλό aggressive, πού να τον βρούμε. Ας πάμε τον Καρδιάσο, που λέω κι εγώ. Τι θα μας χαλάσει? Θα μας χαλάσει ένας παππούς ακόμα. Να έχουμε και κανένα παππού στην ομάδα. Τι να σου πω, ρε φίλε. Δεν έπαιξε ο Καρδιάσο στον Ολυμπιακό, είναι η αλήθεια. Λίγο έπαιξε. Δεν τον βάλανε κιόλας όμως. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, καλησπέριζω για να μην κρατάω την γραμμή. Να είστε καλά, παιδιά. Καλές εκπομπές. Άντε, και με το καλό. Να είστε καλά, bye. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά εσείς? Καλά κι εμείς. Ωραία. Ήθελα να πω για το άρθρο που έγραψες χθες. Ένα συμπληρωματικό, επειδή είσαι πολύ to the point. Αν είδες κάποιους που θεωρώ σοβαρούς επιχειρηματές που βάζουν τα λεφτά αλλά σε άλλο χώρο, τις δηλώσεις των αδερφών Αγγελόπουλου.
για τον μπάσκετ. Όχι, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι παίζει με τα λεφτά. Δεν είναι μόνο τα λεφτά που θα δίνει συμβόλαια, μεταγραφές. Το απίστευτο στην Ελλάδα είναι οι φόροι. Διάβασα μάλιστα ότι με το νέο μνημόνιο αυξάνει τη φορολογία για τα ποσά που μιλάμε, που είναι 500 και 600 χιλιάρια. Πάει κάπου στο 120-130%. Μαζί με τους φόρους πολυτελείας, τις φορές. Δηλαδή το να φέρεις ένα μπαίχτε εσύ με 400 χιλιάρικας, πας κατευθείαν στο εκατομμύριο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο εύκολο και οικονομικά να φέρεις παιχταράδες που βλέπω να ζητάνε όλοι και να κάνουν παράπονα. Βέβαια, όταν στην Τουρκία το πρώτο συμβόλαιο, ο πρώτος χρόνος είναι 5% φόρο, φαντάσου ότι έχεις ανταγωνιστής. Και είναι πακέτο και αυτό που είπες στο επίπεδο του πρωταθλήματος. Δηλαδή για να φέρεις έναν παιχταρά, να το πούμε έτσι, πρέπει να του δώσει πολύ παραπάνω λεφτά που φτάνουν σε ασύλληπτα νούμερα. Ή να περιμένει και να είσαι τυχερό να μην βρει ομάδα που θα δώσει τα λεφτά που θέλει σε προηγούμενο πρωτάθλημα. Γι' αυτό είναι αυτό που λες ακριβώς, ότι πρέπει να περιμένουμε Ιούλιο-Αύγουστο για να βρούμε κάποιον που θα έχει και μείνει στην ουσία, δηλαδή θα έχει βρει αυτό που θέλει. Γι' αυτό πάω τώρα, θέλει να κλείσει στο όπερ και αμυντικό χαφ, ώστε να έχει μια ομάδα έτοιμη για τον τρίτο αποκριματικό. Γιατί ξέρει ότι είναι πολύ πιθανό ότι μπορεί να μην βρει του παίχτε που περιμένει. Η γνώμη μου είναι ότι με ένα στόπερ είμαστε έτοιμοι για να φύγουμε για προετοιμασία, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Αλήθεια, δηλαδή, είναι αυτό. Δεν θυμάμαι άλλη χρονιά που να πεις θέλω να μπαίχτη για να φύγω για προετοιμασία αύριο. Να ανακοινωθεί και ο Ματέος βέβαια, εντάξει. Που είναι ναι, πολύ σημαντικό. Αλλά λέω ότι ένα ρόστερ με ένα στόπερ ακόμα είσαι έτοιμος για προετοιμασία και περιμένεις μετά για τον τερματοφύλακα και το εξάρι, το δεκάρι, αλλά με την ησυχία σου να το πω έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι. Δεν φυσικά και θες κάποια αναβάθμιση, αλλά δεν είναι ότι καίγεσαι κιόλας σε σχέση με το στόπερ που όντως καίγεσαι από τη στιγμή που λες ότι θες βασικό. Βέβαια. Γιατί άμενα πρέπει να δέσει κιόλας, δεν είναι άδεια το βάλαμε παίζει. Όχι, όπως μπορεί να φέρει ένα σεντερφόρ και να παίξει. Τίποτα, σου λέω. Το μόνο λάθος που βρίσκω εγώ σε ό,τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα είναι του Βίτορ. Όλα τα άλλα. Κοίταξε, εγώ μαζί σου δηλαδή ότι α τον είχε. Δηλαδή, όπως είχε και τον Βελίδη, α τον είχε και τον Βίτορ. Στα λεφτά δηλαδή αυτά δεν είναι εύκολο να φέρει ανάλογο επίπεδο. Από την άλλη, ο Βίτορ ζητούσε πολλά σε κάποια φάση. Ο ναι, Πάουκ αλλά... του δίνει 360 χιλιάρικα. Αν περάσουν κανένα δύο εβδομάδες και δεν τα βρει τα λεφτά που πίστευε ο Βίτορ ότι μπορεί να βρει, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί πουθενά, ναι, θα φαίνεται ότι ο Πάουκ είχε δίκιο. Μάλιστα. Και έχω και ένα πρόβλημα που θέλω να σου πω, όπως έχεις εσύ με τους Αφρικανούς στόπερ, έχω με τους κοντούς τερματοφύλακες. Δηλαδή, δεν μπορώ να ακούω για τερματοφύλακες του 1,80 έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι άψογος ένας τερματοφύλακας που είναι κοντός. Τους μόνους που θυμάμαι σε παγκόσμιο επίπεδο είναι Κασίγιας, Νάβας. Δηλαδή πρέπει να δούμε τερματοφύλακα πάνω από 1,90. Είναι εντελώς ρατσιστής αυτό το ζήτημα. Εντάξει, γιατί είσαι και σε ένα πρωτάθλημα που σηκώνει την μπάλα. Εντάξει. Και αυτό... Αν έπαιζε στην Ισπανία ή στη Γαλλία, δεν θα είχε κανένα ιδιαίτερο θέμα με κοντό τερματοφύλακα. Όχι, και το απλό το πρακτικό. Βλέπει ένα τερματοφύλακα που προσπαθεί, κάνει ο Βελίδη, α πούμε. Εγώ δεν το κατηγορώ. Δεν είναι ότι πέρα από το πρώτο παιχνίδι που έκανε, ας πούμε, το πνίξιμο. Στα άλλα, δεν είναι ότι έκανε κάποιο πνίξιμο, αλλά ήταν κάποιο που μπορούσε να τα βγάλει, ας πούμε, αν ήταν 10 πόντους ψηλότερο. Ναι. Δηλαδή, αν προσέξει τα γκολ που έχει φάει ο Βελίδης, είναι αυτό που λες, καλά πετάχτηκε, καλή κίνηση έκανε, αλλά δεν έφτανε το παιδί. Ναι. Γι' αυτό το λέω έτσι. Κατανοητό. Για μένα, δηλαδή, κάτω από έναν τερματοφύλακα, μην φέρεις καν. Μείνα με αυτούς τους δύο και εντάξει, καλά είσαι. Να είσαι καλά. Και να ρωτήσω ένα τελευταίο. Πες μου. Αυτό που είχα άγχος όλη την περσινή χρονιά, το Μιστακίδη. Το θεωρώ εγώ τον καλύτερο στο πώς βλέπει το παιχνίδι, στο από τους μεσοπιθετικούς και στην πάση. Γιατί δεν τον έχουμε δει μία φορά. Σαν περιφερειακό φορ, 10 όπως θες πες. Τον είδαμε, ρε φίλε, πώς δεν τον είδαμε. Πού τον είδα. Τον είδαμε, έπαιξε ελεύθερα. Έπαιξε όμως. Υπάρχουν παιχνίδια που έπαιξε ελεύθερα. Τα ξέμπαρκα. Ναι, ούτως ή άλλως τα καλά του παιχνίδια κάτι 20 λεπτά ξέμπαρκα ήταν. Καλά, ναι, αλλά απλά θέλω να το δω. Έχω μια περιέργεια. Πιστεύω ότι είναι ο μόνος παίκτης που έχει τα στοιχεία για αυτή τη θέση. Από νεαρούς λέω που ίσως να μας βγει κάτι παραπάνω. Ο Μιστακίδης είναι αυτός που έχει την περισσότερη φαντασία στο παιχνίδι του. Αυτό, δηλαδή βλέπει καλύτερα το γήπεδο από όλους και την κίνηση. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλό καλά. Bye. Και δεν θυμάμαι αν τον μέτρησα πριν στους μεσοεπιθετικούς. Είναι η αλήθεια. Ας πάμε και στο τελευταίο φίλο. Μην καλείτε άλλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται. Όλα πάνε καλά. Σταυρό. Δηλαδή. Δεν μου λες με τον Λούκας είμαστε δεμένοι για να μην την πατήσουμε κι εμείς όπως την πάτησε η ομάδα που τον πήραμε. Πώς την πάτησε η ομάδα που την πήραμε. Τον πήραμε σαν δανεικό. Και δεν πήραν οι προηγούμενοι τίποτα. Η Καρπάτη. Ναι. Μια χαρά πήρε. Όχι ρε, εμείς τον πήραμε την Καρπάτη. Ναι. Από την προηγούμενη του ομάδα είχε να πάρει μεταπόληση η, η προηγούμενη του ομάδα και τον πήραμε εμείς ως δανεικό να πούμε π.χ. να πούμε 700 με 800 χιλιάρικα. Εσείς έχουμε βάλει, δεν έχει σημασία το πότε θα πουληθεί. Όχι, δεν πουλήθηκε σε εμάς ο Λούκας. Αυτό έγινε γιατί είχε δικαιώματα μέχρι ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο η συγκεκριμένη ομάδα.
Ναι, Λεβέντη μου, όπως είμαστε δεμένοι π.χ. να πούμε ο Λούκας έχει άλλα 4 χρόνια. Τι να το δανειστούμε για 10 χρόνια. Αφού σου λέει έχουμε περιόριστο στο χρονικό στο δανεισμό. Στη μεταπόληση. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει μανολά. Εσύ κατάλαβες τι σου λέω. Δεν κατάλαβες τι σου είπα. Εσύ δεν κατάλαβες, Γκασμπάρ, δεν μου το πεις, δεν κατάλαβα εγώ. Για να γίνει αυτό το πράγμα. Ο Λούκας. Ναι. Θα τον πάρει να πούμε για παράδειγμα η επόμενη του ομάδα. Για τα επόμενα 4 χρόνια που έχει συμβόλαιο με την Λα Κορούνια, να τον πάρει δανεικό για 4 χρόνια. Δεν υπάρχει αυτό. Όχι, έχει προσβευθεί αυτό. Άρα, αυτό σου λέω. Ο μόνος τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι να βάλεις περιορισμό στη μεταπόληση. Αυτό το λάθος που έχει κάνει ο Ολυμπιακός με τον Μανολά, π.χ. Που αν πουληθεί 1 Γενάρη του 17, ο Ολυμπιακός δεν παίρνει μία. Δεν σου μιλάω για μεταπόληση, ρε. Κατάλαβες, σου λέω. Μα μεταπόληση. Σου λέω, ο Λούκας με τη Λα Κορούνια έχετε ακόμα 4 χρόνια συμβόλαιο, π.χ. έτσι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, να πει η Λα Κορούνια, έλα δώσε βίλη, πάρτονα για τα επόμενα 4 χρόνια δανεικό, με 20 εκατομμύρια ευρώ π.χ. και όταν τελειώσει το συμβόλαιό του να πούμε με την όχι, δεν υπάρχει αυτό Λα Κορούνια, εσύ δεν θα πάρεις φράγκο. Δεν υπάρχει, όχι. Είμαστε δεμένοι δηλαδή σε αυτό. Ναι, δεν υπάρχει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι στις ρήτρες σίγουρα. Αυτό το παθαίνεις, στο εξηγώ ξανά, όταν έχεις χρονικό περιορισμό. Δηλαδή, του Λούκας το δικαίωμα χρημάτων στη μεταπόληση της προηγούμενης ομάδας του έλεγε 6 μήνες μετά και τον δανείστηκε σε 6 μήνες. Ναι. Όχι 4 χρόνια. Ναι. Δεν υπάρχει δανεισμός 4 ετών. Και τους κάνεις μια καταγγελία στη χρήμα και τους σκίζεις. Άστο. Απαγορεύεται δηλαδή. Ναι, ρε αγόρι μου, απαγορεύεται. Τους κάνεις μια καταγγελία, σου λέω καταχρηστική και τους σκίζεις το. Τα πληρώνουν και τριπλάσια. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Όσον αφορά για τις φορολογίες που είπε το προηγούμενο του παλικάρι. Εγώ πιστεύω να πούμε ότι γι' αυτό ο άλλος πάει να πάρει κάποια Νότιχαμ. Να έρχονται τίποτα παίχτες εδώ μέσω εκεί και να πληρώνει εκεί φορολογία. Δεν έχει μικρή φορολογία η Premiership. Ναι, δεν έχει ένα Championship, ναι. Δεν έχει σαν εδώ. Όχι, την ίδια έχει νομίζω. 45% είναι. Ναι, μάλιστα. Αυτό μπορεί να γίνει, ξέρεις. Δηλαδή, π.χ. να πάει ο δικός μας να πάρει στην Βουλγαρία μια ομάδα και να έρχονται όλοι οι παίχτες μέσω εκεί. Τώρα λογιστικά θέματα αυτά νομίζω θα το είχαν κάνει άμα υπήρχε. Ναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Όλα πάνε καλά να πούμε. Φέτος τα βλέπω καλά τα πράγματα. Πολύ ωραία. Ωραία. Ξεκινήσανε δυναμικά. Ωραία. Άντε, φιλιά. Bye. Σήμερα το βράδυ στον Πειρατή. Τι παιχνίδια έχει, ρε. Τι παιχνίδια έχει σήμερα, βοηθήστε με. Πού είναι το κινητό μου. Περίμενε, εγώ θα σου πω. Ας το κινητό σου. Λοιπόν. 2 γιγαντοοθόνες. Ξεκινάμε από τα βασικά. Έξω από το μαγαζί. Στο προάβλιο, πολύ ωραίο. Τσεχία, Κροατία, διπλό, εύκολο. Ισπανία, Τουρκία, κόκκινη, εύκολη. Ιταλία, Σουηδία. Αυτό είναι το νωρίς. Άντερ. Το Ιταλία, Σουηδία. Ξεκινάμε δηλαδή με Ιταλία, Σουηδία, πηγαίνουμε Ισπανία, Τουρκία και Τσέχος με Κροάτης. Παιδιά, ο Κροάτης είναι η καλύτερη ομάδα μέχρι σήμερα που έχουμε δει. Και είναι σε όμιλο περίεργο. Με Ισπανία και Τουρκία εκεί. Ναι, ναι, θα το πάρει το παιχνίδι. Θα το πάρει το παιχνίδι. Με Τσεχία το πάρει. Ναι, 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 ναι. Κροάτες. Ναι, ναι, Κροάτες θα πάρει. Θα βάλω και ένα σεβαστό ποσό. Οι Ισπανοί. Θα το πάρουν οι Ισπανοί. Έχουν κόκκινη οι άλλοι σίγουρα. Είναι νευρικοί οι άλλοι τέλος. Δεν είναι ψύχρεμοι. Έχουν αυτό το να δείξω πόσο μάγκας είμαι. Και την πατάνε πάντα. Ο Πειρατής είναι μαζί μας λοιπόν. Μπορείτε να δείτε τα 3 παιχνίδια, ειδικά την καλύτερη ομάδα του Euro μέχρι σήμερα, την Κροατία, το βράδυ σε μία από τις 2 γιγαντοοθόνες με πολλές μπύρες, 11 βαρέλια διαφορετικά. Εσύ αν είχες 11 βαρέλια, πού τα βάζεις? Δεν χωράνε, ρε φίλε, δεν γίνεται εκεί. Τι 11 βαρέλια. Αυτό τι έχει κάνει. Αφού είναι κλασική. Ουθ και έτσι. Έχει βάλει. Beer and rock bar. Beer and rock bar στον Πειρατή. Έχει μία μπάρα προφανώς, την έχει μόνο εκεί με βαρέλια. Ανά 2-3 βαρέλια έχει και ψήκτη διαφορετικό, γιατί δεν γίνεται. Ναι. Νομίζω μέχρι 2 βαρέλια μπαίνουν σε ένα ψήκτη. Ωραία λοιπόν. Χαμό. Πειρατής, Διογένους 17. Πηγαίνετε εκεί και καλή μουσική. Πρέπει να κάνω ένα πάρτι εδώ. Πώς το κάνω τώρα. Το είπες, ρε φίλε. Κάνω το κιόλας. Θα φύγεις διακοπές. Θα μου γυρίσεις. Μετά την προετοιμασία. Αφού προκριθούμε από τον τρίτο προκριματικό, θα κάνω ένα πάρτι. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, Άιντε, καλά να περάσεις. Καλές διακοπές. Καλή ξεκούραση. Θα ξαναπούμε την Ολλανδία εγώ προσωπικά. Απευθείας πάω να ξεκουράσω την κορμάρα μου. Κάναμε αποτριχώσεις αυτά, μα μου ζητούν όλα, είμαστε μια χαρά. Τι λες τον κόσμο. Πάω να παντρευτεί στην Ολλανδία. Πάω να παντρευτεί στην Ολλανδία. Και να γυρίσει πριν τον πρώτο προγραμματικό. Το γιο του Magic Johnson. Πολύ ωραία αντιμένωση ήταν, έχει γούστο. Έχει γούστο. Σικάτος είναι.
Σαν πολυχνό τη, σαν φρέσκο. Εκθέσεις κόσμο, πάμε, γεια.